Είμαι η Χαρά Φωκά, φοιτώ στο γυμνάσιο Δροσιά στη Λάρνακα και έχω πετύχει την πρώτη θέση στο Διεθνή Διαγωνισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Προς Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είμαι μια επιστολή, όχι μια οποιαδήποτε επιστολή. Ήταν ειρηνικά και αρμονικά στη μικρή πόλη. Ξαφνικά, ένα μεγάλο χέρι με πήρε και ετοιμάστηκε να γράψει το μεγάλο χέρι. Με κρατούσε τόσο σφιχτά που αν κρατούσε τον κόσμο θα γινόταν θρύψαλα. Έγραφε πάνω μου τις πιο κρυφές σκέψεις του, τον φόβο και την αγωνία του. Το μικρό χέρι που με κρατούσε άφηνε πίσω του γονείς, αδέλφια, φίλους. Εκεί μας περίμενε μια μικρή, παλιά βάρκα. Το μικρό χέρι ένιωσε τον τρόμο μου. Γι' αυτό με έβαλε σε μια γυάλινη μπουκά. Το μεγάλο χέρι με έβαλε σε ένα φάκελο και με έστειλε σε ένα ταχυδρομείο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για την επιτυχία της μαθήτριας μας, της Χαράς Φωκά. Τόσο γιατί τιμά τη μικρή μας Κύπρο, αλλά διότι είναι μια παγκόσμια νίκη και τιμά και το γυμνάσιο της Δροσιάς. Χαρά μου, συγχαρητήρια. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για σένα και χαίρομαι πάρα πολύ που σου δόθηκε η ευκαιρία να δουν και οι άνθρωποι έξω από την Κύπρο το ταλέντο που έχεις να εξωτερικεύεις τα συναισθήματά σου στο χαρτί. Δούλεψες πολύ σκληρά για αυτό το βραβείο και σου άξιζε. Μετά από 5 χρόνια που σε γνωρίζω, είσαι ένα ήρεμο και πάνω απ' όλα ταλαντούχο άτομο. Θυμάμαι όταν μου τηλεφώνησες να μοιραστείς μαζί μου τα χαρμόσυνα από τα νέα. Χάρηκα κι εγώ με τη σειρά μου και πάλι σου εύχομαι συγχαρητήρια για την παγκόσμια αυτή διάκρισή σου. Είμαι μια απλή επιστολή που ταξίδεψα στο χρόνο. Σαν εμένα ταξίδεψαν πολλές στο διάβα του χρόνου. Μακάρι σε κάθε άψυχο χαρτί οι άνθρωποι να έχουν στο μέλλον να γράφουν πια μονάχα συναισθήματα χαράς, ελπίδας και αγάπης. Μακάρι, με αγάπη, γράμμα μιας αόρατης ζωής.